Θα κάνω μια προσπάθεια όσο μπορώ να παρουσιάσω τα βασικά ζητήματα που καίνει το βιβλίο, παίρνοντας υπόψη ότι η ιστορία του ρεμπέτικου είναι πάρα πολύ μεγάλη, έχει πάρα πολλές πτυχές. Στο βιβλίο έκανα μια προσπάθεια με βοήθεια, όχι μόνος μου, είναι η αλήθεια, να προσεγγίσω αυτές τις πτυχές, εξετάζοντας το ρεμπέτικο τραγούδι ως ένα ιστορικό κοινωνικό φαινόμενο και όχι γενικά μια μουσικο-στιχουργική δημιουργία λαϊκή. Επειδή ακριβώς οι ρίζες του είναι πάρα πολύ βαθιές πίσω στον χρόνο και επειδή ακριβώς η εξέλιξή του έχει μια αξία να την παρακολουθήσει κανείς, γιατί όσο και αν άλλαξε και μορφή και περιεχόμενο, ακόμα και στις μέρες μας, το λέω και στις μέρες μας γιατί υπάρχει μια άποψη η οποία λέει ότι το ρεμπέτικο τραγούδι μετά το 55 πέθανε, δεν είναι αλήθεια. Οι δημιουργοί του ρεμπέτικου έγραφαν τραγούδια μέχρι που πέθαναν οι ίδιοι. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Και ενώ γνωστά ονόματα θα πω τώρα, ο Παπακάρης, ο Τσιτσάνης, ο Παπαϊωάννου, ο Καλδάρας κτλ. Γράφανε μέχρι που πεθάνανε. Ο Τσιτσάνης έγραψε αυτό τον ωραίο δίσκο, το Σκοπευτήριο, με πολύ όμορφα τραγούδια, μετά το 75, αν δεν κάνω λάθος. Από αυτή την άποψη λοιπόν, ξεκινώντας το γράψιμο του βιβλίου, ένα ζήτημα που απασχόλησε, όπως απασχόλησε και όλους τους υπόλοιπους μελετητές, και λέω όλους, όχι σχεδόν όλους, όλους όσοι έγραψαν πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί ονομάστηκε ρεμπέτικο τραγούδι, όσο και στο βιβλίο δεν είναι με αυτή τη σειρά. Λέω, θα ξεκινήσω από αυτό γιατί έχει τη σημασία του. Ψάχνοντας να δούμε τι ακριβώς εννοούν όσοι ονομάζουν αυτό το τραγούδι ρεμπέτικο, ίσιο το ονόμασε και έφτασε μέχρι τις μέρες μας, και θα πω γιατί το λέω, τι εκφράζει, ποια κοινωνικά στρώματα, κοινωνικές τάξεις του πληθυσμού εξέφραζε και εκφράζει, τι περιεχόμενο έχει και για ποιον αυτό το περιεχόμενο, γιατί επίσης η σημειολογία του είναι αξιόλογη αν κανείς την παρακολουθήσει εξετάζοντας την με αυτούς τους παράγοντες και όχι με κάποιους άλλους. Δηλαδή αυτούς που λένε ότι έχουμε ένα ωραίο τραγούδι το οποίο το τραγουδάμε όλοι στη διασκέδασή μας κτλ. Κτλ. Δεν το τραγουδάμε μόνο στη διασκέδασή μας. Υπάρχουν μερικά τραγούδια που ακούγονται και στις εξέδρες των διαδηλώσεων και των εργατικών συγκεντρώσεων. Και λέω έχει τη σημασία του γιατί υπάρχουν απόψεις οι οποίες προσπαθούν να εξετάσουν τον όρο ρεμπέτης ρεμπέτικο. Μάλλον να πω πριν ότι οι λαϊκοί δημιουργοί, δηλαδή αυτοί που γράψαν ρεμπέτικο, δεν είπαν ότι γράψαν ρεμπέτικο τραγούδι, ήδη λένε ότι γράψαν λαϊκό τραγούδι, όλοι τους, με δίνω συγχαρημένο. Ακόμα και αυτοί που έχουν χρησιμοποιήσει τον όρο ρεμπέτης σε στήλους τραγουδιών, όπως ο Τσιτσάνης, ο Βαμβακάρης και ο Χατζηχρήστος, αν δεν κάνω λάθος, οι υπόλοιποι δεν την έχουν χρησιμοποιήσει αυτή την έκφραση. Είπαν ότι γράψαν λαϊκό τραγούδι. Τι είναι λοιπόν αυτή η ιστορία με το ρεμπέτη? Στο βιβλίο κάνα μια προσπάθεια για να συγκεντρώσουμε όλες τις απόψεις που υπάρχουν γύρω από αυτό το θέμα. Γίνεται διαπάλη γύρω από αυτό το θέμα, υπάρχει διαπάλη δηλαδή γύρω από αυτό το θέμα, η οποία διαπάλη δεν είναι άνευ σημασίας. Ξεκινώντας όλοι όμως από την ίδια, πώς να το πω, ως προς στην μετάφραση του όρου αφετηρία. Όλοι λοιπόν όσοι ασχολήθηκαν, ακόμα και ιστορικοί, ο Τάσος Βουρνάς επίσης ασχολήθηκε με αυτό στην επιθεώρηση τέχνης, έχει γράψει άρθρα για αυτό το ζήτημα. Προσπάθησαν να δουν τη ρίζα του σε διάφορες γλώσσες, όπως η γλώσσα των μουσουλμάνικων πληθυσμών του Κωσικοπεδίου, ο Βουρνάς την προσδιορίζει ως ύπαρξη σε αυτή τη γλώσσα, άλλη στην τουρκική γλώσσα, άλλη στην αραβική, άλλη στην πέρσικη, άλλη στην ελληνική. Σε εμάς υπάρχει ο όρος ρεμπελιό. Το ρεμπελιό των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο ήταν μια επαναστατική δράση και εξέγερση στη Ζάκυνθο ενάντια στους Άγγλους και επίσης υπήρχε αντίστοιχη εξέγερση στη Σμύρνη. Υπάρχει το ρεμπελιό της Σμύρνης, δεν είναι μόνο το ρεμπελιό των Ζακυνθινών, των Ποπολάρων. Επίσης υπάρχει σε εμάς η λέξη ρεμβάζω. Η λέξη ρέμπι, η λέξη ρέμπομαι, όλες αυτές έχουν διαφορετικό περιεχόμενο. Δεν είναι
Η ρέμβη και το ρεμβάζο δεν είναι ίδια με το ρέμβο. Με το ρέμβο σημαίνει ότι, πώς να το πω, περπατάω ελεύθερα σκεπτόμενος χωρίς να σκέφτομαι τίποτα. Τι προσδιορίζουν όλοι λοιπόν, ότι η έκφραση αυτή δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, πώς να το πω, μιλούσαν στη γλώσσα τους και εκφραζόντουσαν με τη λέξη ρεμπέτης, εννοούσαν τον άνθρωπο τον ανυπόταχτο. Δεν θα έλεγε κανένας ότι δεν είναι μακριά αυτός ο προσδιορισμός και αυτή η έκφραση ή το περιεχόμενο σε αυτή την έννοια του ρεμπέτικου ρεμπέτης και τα λοιπά από αυτό του ανυπόταχτου, με τη διαφορά ότι στο ζήτημα του ανυπόταχτου όλοι οι μελετητές του ρεμπέτικου τραγουδίου δεν δίνουν το ίδιο περιεχόμενο, που επίσης έχει σημασία για μας. Και λέω έχει σημασία για μας γιατί άλλο ο ανυπόταχτος ο οποίος επίσης είναι υποταγμένος στο σύστημα, θα εξηγήσω παρακάτω, και άλλος ανυπόταχτος αυτός που τέλος πάντων όχι απλά εκτρέπεται το σύστημα, αλλά πάλι αδύνατα να τρέψει. Όπως εμείς για παράδειγμα. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει μία αφετηρία σε δύο ζητήματα. Το ένα είναι αυτό, η ερμηνεία του ρεμπέτικου. Το δεύτερο είναι πότε εμφανίζεται το ρεμπέτικο τραγούδι. Για να δείτε τώρα την ανυποταξία που πάει από κάποιους. Υπάρχει μία άποψη η οποία σε πολλούς μελετητές έχει γίνει πια πεποίθηση ότι το ρεμπέτικο εμφανίστηκε πρώτη φορά στις φυλακές του Μεντρεσέ στην Αθήνα το 1834. Εδώ εγώ έβαλα ένα ερώτημα. Ωραία. Μάλιστα από ποινικούς κρατούμενους οι οποίοι έπεσαν μπαγλαμά μες στις φυλακές και εδώ στην Άκη. Και εγώ λέω εντάξει, ισχύει αυτό. Κάποιοι ποινικοί μες στις φυλακές φτιάχναν και τραγούδια δικά τους, είχαν μπαγλαμά. Από πού ξεφύτρωσε όμως αυτό ξαφνικά, μέσα από τις φυλακές δεν υπήρχε τίποτα πριν. Δηλαδή ξαφνικά κάποιοι ποινικοί μες στις φυλακές φτιάξαν τραγούδια τα οποία ήταν τραγούδια ρεμπέτικα, τα μουρμούρικα τα λεγόμενα. Αυτό το ερώτημα ζητά απάντηση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έψαξαν, ενώ μελετητές οι οποίοι έψαξαν παραπίσω από το 1834 και θα πω λέω στην πορεία επειδή ακριβώς έχει τη σημασία του και για το σήμερα αυτό. Επομένως δεν είναι σωστό αυτό. Το δεύτερο είναι ότι επειδή ακριβώς στηρίζονται σε αυτό τους ποινικούς, θεωρούν ότι οι ποινικοί είναι οι ανυπόταχτοι στο σύστημα. Και τι εννοούν σύστημα, εννοούν τους κατασταλτικούς μηχανισμούς. Ποιοι ήταν αυτοί, αυτό το ξεκίνησε πρώτος ο Ηλίας Πετρόπουλος στη ρεμπετολογία του, θεωρώντας ως ανυπόταχτους και ως ρεμπέτες αυτούς που ζουν στο περιθώριο, κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών και ζουν στο περιθώριο και έχουν έναν τρόπο ζωής ιδιαίτερο κτλ. Δεν υποτάσσονται στους κανόνες της κοινωνίας, αυτό είναι η ανυποταξία. Και με αυτή την έννοια, αν κανείς το τραβήξει όπως το τράβηξε και αυτός, εχθρεύονται το σύστημα και μάλιστα αυτή είναι η πραγματική αντίπαλη του συστήματος. Σκεφτείτε τώρα, το περιθώριο το οποίο και το Λούμπεν, το οποίο φτιάχνεται από την ίδια την αστική τάξη, είναι το δεύτερο στοιχείο που προσπάθησα μέσα στο βιβλίο να αποδείξω από όταν πρωτοεμφανίζεται ο καπιταλισμός σαν σύστημα στην Αγγλία, και σε αυτό, ξέρετε, μας βοηθάει πολύ ο Έγκελς και ο Μάρξ, βέβαια, αλλά ο Έγκελς πιο πολύ. Έχω ένα μεγάλο κομμάτι από την κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία, όχι τυχαία, όπου ο Έγκελς αναφέρεται σε αυτό, σε αυτό το κομμάτι, στο γεγονός ότι οι Άγγλοι καπιταλιστές, αφού είχαν τους εργάτες 16 και 17 ώρες στα εργοστάσια και τους ξεζούμιζαν, μετά φεύγοντας από το εργοστάσιο για να μπορούν να μην πονάνε, το σώμα τους δηλαδή να μην πονάει από τον κόπο, τους έδιναν ναρκωτικές ουσίες και μάλιστα οπιοειδή τότε, ορισμένες από τις οποίες βέβαια ήταν και όχι απλά χαλαρωτικές, γιατί και το χασίζει έχει τέτοιες ιδιότητες, αλλά έδιναν και ένα τόνο εφορίας. Άρα διασκέδασαν και όλα με τις ναρκωτικές ουσίες. Με τη διαφορά ότι η οπιομανία μετά ήταν τον εργάτη ανίκανο να δουλέψει, τον πετάγανε στην άκρη και δημιουργούσαν, πώς να το πω, αυτό το κομμάτι που ονομάστηκε Λούμπεν Προλεταριάτο ή περιθώριο σε κάποια άλλη γλώσσα.
Όμως υπάρχει ένα ερώτημα σε αυτό, το οποίο πολύ εύκολα ανατρέπει την αντίληψη ότι το περιθώριο είναι, πώς να το πω, μάλλον είναι τραγούδι του περιθωρίου το ρεμπέτικο. Είναι φύση αδυνατό ένα ιστορικό κοινωνικό φαινόμενο λαϊκής δημιουργίας που γίνεται μαζικό φαινόμενο, γιατί το ρεμπέτικο τραγούδι ήταν και είναι μαζικό φαινόμενο, να είναι τραγούδι αυτών των στρωμάτων. Σημαίνει ότι όλοι όσοι τραγουδούσαν, δηλαδή όλη η εργατική τάξη ή σχεδόν όλη η εργατική τάξη, όλα τα φτωχά λαϊκά στρώματα ήταν λούμπεν. Αλλά δεν ήταν. Δηλαδή μόνο και μόνο με αυτό μπορείς να απορρίψεις εύκολα αυτό που ο Πετρόπουλος ξεκίνησε και οι επόμενοι οι οποίοι το αποδέχονται ως έναρξη της δημιουργίας του ρεμπέτικου, αλλά στην πορεία ξέφυγε από τους λούμπεν και έγινε τραγούδι του λαού ολόκληρου κτλ. Κτλ. Και μάλιστα αυτό το προσδιορίζουν στην κατοχή και μετά την κατοχή. Υπάρχουν και άλλες πλευρές που μπορεί κανείς να πει ότι δεν στέκει όλη αυτή η ιστορία αυτής της ανυποταξίας. Δηλαδή πρώτα απ' όλα αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιδράσουν σε ένα σύστημα το οποίο ίσα ίσα τους χρησιμοποιεί κιόλα. Δηλαδή το θέλει το σύστημα να έχει τέτοια στρώματα. Γιατί μπορεί εύκολα από αυτή την κατηγορία ανθρώπων αφενός να σπρώχνει κι άλλους, αν δεν τους χρειάζεται ως εργατική δύναμη, γιατί υπάρχουν και στιγμές που πώς να το πω, δεν το θέλει, θα πω μια τέτοια περίπτωση, όταν θα έρθει η σειρά της, και να χειραγωγεί αν θέλετε. Διότι ακόμα και σήμερα οι ναρκωτικές ουσίες, οι οποίες κατά τη γνώμη μας δεν είναι ζήτημα πώς να το πω, ανθρώπων που αρέσκονται, ας πούμε, και επειδή τους αρέσει πάνε και βρίσκουν, αλλά προωθούνται γι' αυτό και πρέπει σε μικρότερες ηλικίες και διαδίδονται, είναι κατευθυνόμενη δουλειά. Και μάλιστα από, πώς να το πω, από μεγάλες, πώς να το πω, επιχειρήσεις, γιατί βγάζουν μπόλικο κέρδος. Επομένως, αυτή η ανυποταξία δεν είναι ανυποταξία. Ένας πολύ καλός μελετητής του ρεμπέτικου, έχει γράψει και μερικά βιβλία εκδόσεις σύμφωνα της εποχής, ο Νέργος ο Γεωργιάδης, δεν ζει πια, έκανε μία προσπάθεια να δώσει και αυτός, δηλαδή να ψάξει και αυτός αφενός το ζήτημα της ρίζας, από πού προέρχεται δηλαδή η λέξη ρεμπέτης ρεμπέτικο, αφετέρου, τα ίδια τα τραγούδια από που προέρχονται. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση που δεν είναι παρένθεση. Στο βιβλίο γίνεται μια προσπάθεια να αποδοθεί μετά και από βοήθεια που έδωσαν σε αυτή τη συγγραφή μελέτες που έχει κάνει το κόμμα μας, όπως τα δοκίμια ιστορίας, η Επανάσταση του 1821, ένα συλλογικό έργο από το Τμήμα Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής, και στην πορεία σε σχέση με τους πρόσφυγες το βιβλίο για τη Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή 1922. Τι εξετάζουμε, και γι' αυτό σας αναφέρω αυτές τις πηγές. Εξετάζουμε στο βιβλίο το πού πρωτοεμφανίζεται, πού εμφανίζεται, όχι πρωτοεμφανίζεται, θα το δούμε στη συνέχεια, πού εμφανίζεται το ρεμπέτικο τραγούδι και πότε. Εμφανίζεται στα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Να το πω τώρα γιατί θα το ξεχάσω. Η Θεσσαλονίκη δεν έγινε ρεμπετομάνα από το Τσιτσάνι. Γιατί πολλοί έχουν αυτή την αντίληψη. Η Θεσσαλονίκη ήταν ένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με ανταλλαγές εμπορικές, βιομηχανικές κτλ. Με την Δυτική Ευρώπη και όχι μόνο, με μεγάλες εταιρείες, κυρίως γαλλικές. Και επομένως με αρκετά αναπτυγμένη εργατική τάξη, αλλά στα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στα πλαίσια της Βενταρχίας. Από τότε ξεκινάει λοιπόν η ιστορία του ρεμπέτικου στη Θεσσαλονίκη και όχι στο Μέσο Πόλεμο, επειδή ο Τσιτσάνης την έκανε, πώς να το πω, δικιά του πόλου. Και μεγαλούργησε, θα έλεγα. Επομένως εμφανίζεται σε αστικά κέντρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ζουν ελληνικοί πληθυσμοί ή ελληνόφωνοι πληθυσμοί. Γιατί
επειδή οι Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είχαν το πάνω χέρι στο εμπόριο, έπρεπε να υπάρχει και μια κοινή γλώσσα για να γίνεται το εμπόριο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν πολυεθνωτική αυτοκρατορία. Ζούσαν μαζί Έλληνες, Τούρκοι, Εβραίοι, Αρμένοι, Πέρσες και μερικοί Άραβες. Και μάλιστα υπήρχε ανταλλαγή, ενώ ανταλλαγή εμπόριου κτλ. Και με Δύση, ενώ με την Δυτική Ευρώπη που εκεί πια ήταν αναπτυγμένος καπιταλισμός για τα δεδομένα της περίοδου εκείνης, αλλά και με την Ανατολή. Και με τη Βόρεια Αφρική, Αίγυπτο. Έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια κοινή γλώσσα. Έτσι εμφανίζεται ή φαίνεται να αναπτύσσεται ή ως αναπτυγμένο πια σε αυτά τα αστικά κέντρα. Αλλά και πάλι δεν απαντά το ζήτημα ότι εμφανίστηκε ξαφνικά. Ο Νέρτος Γεωργιάδης, ψάχνοντας προς τα πίσω, φτάνει, δεν είναι το απόλυτα σωστό αυτό, αλλά θα το πω, φτάνει περίπου στο Βυζάντιο και στην Κωνσταντινούπολη, όπου τι ανακαλύπτει. Ότι γράφονται τραγούδια από λαϊκούς ανθρώπους, τα οποία μετεξελίσσονται. Έχει βρει μάλιστα ορισμένα τραγούδια τα οποία έχουν φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Το παίρνω το μέρος αυτό από το βιβλίο του και το αναφέρω στο βιβλίο αυτό. Υπάρχει ένα τραγούδι του 80 ο Χασεκλής Μανώλης, το οποίο ξεκινάει από πολύ παλιά, από το 1700 τόσο, στιχουργικά και εξελίσσεται και είναι γραμμένο για ένα κοινωνικό ληστή. Τι ήταν ο κοινωνικός ληστής ή οι κοινωνικοί ληστές? Αυτοί που κλέβανε πλούσιους και φρικίζανε φτωχούς. Ένας φημισμένος τέτοιος ήταν ο Τσακητζής, έχει γράψει ο Θωμάς ο Κοροβίνης γι' αυτό. Πολυτραγουδισμένος μάλιστα. Επίσης αυτοί τι κάνανε, είχαν ενόπλες ομάδες. Τι κάνανε, χτυπούσανε τους κατασταλτικούς μηχανισμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή χτυπούσανε με ένα δικό τους τρόπο την αδικία, διότι δεν μπορούσαν με άλλο τρόπο να τη χτυπήσουν. Από εδώ προκύπτει η ανυποταξία στο ζήτημα της αδικίας και ξεκινάει η πραγματική, πώς να το πω, προσέγγιση του ρεμπέτικου τραγουδιού ως τραγούδι το οποίο χτυπάει την αδικία. Άρα αγαπιέται από το λαό ακριβώς γι' αυτό και γίνεται το δικό του τραγούδι, επειδή ακριβώς εκφράζει την τάση της αντίστασης, χωρίς βέβαια εκείνη την περίοδο στην φεουδαρχία να μπορεί να οργανωθεί αντίσταση, όπως την ξέρουμε στην πορεία μετά, με τις αστικές επαναστάσεις κτλ. Κτλ. Επομένως, από τότε και ως τη μικρασιατική καταστροφή, ως σταθμό, το τραγούδι αυτό εξελίσσεται και εμφανίζεται ως τραγούδι το οποίο μορφοποιείται και μάλιστα στα παράλια της Μικράς Ασίας και στη Θεσσαλονίκη, εγώ θα πω. Εμένα μου βγήκε και μια άλλη, πώς θα το πω, με τις παρουσιάσεις, πόλη η οποία έχει τέτοια ιστορία και μου κάνει εντύπωση. Όσο και αν, πώς θα το πω, δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς, είναι η Ελασσόνα. Εγώ πήγα στην Ελασσόνα να παρουσιάσω το βιβλίο και βρήκα ρεμπέτικες κομπανίες έντιμες που ήρθαν και παίξαν. Και μου κάνει εντύπωση. Πού? Και ξέρανε μάλιστα και ένα εύρος ρεμπέτικων τραγουδιών. Και μου είπαν ακριβώς ότι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ένα αστικό κέντρο με καμιά 25.000 πληθυσμό, πέρασμα στο εμπόριο. Και ως πέρασμα στο εμπόριο, όπως ήταν και τα Τρίκαλα πέρασμα, ως πέρασμα στο εμπόριο λοιπόν, είχε αναπτυχθεί μια τέτοια αστικό κουλτούρα με τραγούδια μικρασιάτικα ρεμπέτικα. Επομένως, αν θέλει κανείς να δει πραγματικά τη ρίζα του υπάρχει στα αστικά κέντρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στους ελληνόφωνους πληθυσμούς και εξελίσσεται και φτάνει ακόμα και στον ελλαδικό χώρο, γι' αυτό είπα για τη μικρασιατική καταστροφή ως σταθμό, από τους πρόσφυγες φτάνει στον ελλαδικό χώρο, όχι το ρεμπέτικο που ξέρουμε σήμερα με τα μπουζούκια, τους μπαγλαμάδες, τους τζουράδες κτλ, αλλά το ρεμπέτικο που παίζεται με τυφλά όργανα, και λέω τυφλά όργανα άταστα, δηλαδή δεν έχουν τάστα, όπως είναι το ούτι που είναι αραβικό όργανο, η λύρα η πολίτικη, το κανονάκι το οποίο είναι, όσο και αν φαίνεται ότι είναι σαν το μπουζούκι με τα τάστα, δεν είναι. Το λέω γιατί, κοιτάξτε, υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στη μουσική που γράφεται στη Δυτική Ευρώπη και στη μουσική την Ανατολική. Κυρίως στη Βυζαντινή ήταν και η μουσική η οποία μορφοποιήθηκε με γραφή, εννοώ με νότες,
Γι' αυτό λέμε γραφή, δεν είναι ακριβώς νότες, είναι γραφή άλλη. Ανάμεσα σε δύο νότες στη δυτική μουσική υπάρχει ένα ημιτόνιο. Στη βυζαντινή μουσική υπάρχουν 7. 7 ημιτόνια δεν παίζονται με το, πώς να το πω, με το όργανο, με τα τάστα. Θέλει τυφλό όργανο για να μπορείς να πιάσεις όλες αυτές τις, πώς να το πω, τις υποδιαιρέσεις. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο ρεμπέτικο τραγούδι. Υπάρχουν πηγές που το επιβεβαιώνουν, μάλιστα. Στο βιβλίο χρησιμοποιούμε πολύ σε σχέση με αυτό, γιατί είναι μια θαυμάσια ανάλυση, η οποία γράφτηκε το 1965 από την Όλγα Βατίδου με τίτλο «Ρωμνάκια στην παλιά Σμύρνη», η οποία κάνει και μια, θα λέγει κανείς, πολύ καλή περιγραφή της ταξικής διάρθρωσης της Σμύρνης. Λες και ήταν μαρξίστρια, μπορεί και να ήταν δηλαδή, αλλά ποιος τη ξέρει τώρα. Δηλαδή δεν ζει πια και αυτή, το βιβλίο επίσης δεν υπάρχει. Εγώ είμαι τυχερός που βρήκα ένα στα παλιά, γιατί το είχα βρει από δίσκο γραμμοφόνου που έγραφαν πίσω η Όλγα Βατίδου, μιλάει για ρεμπέτικα στη Σμύρνη, διότι και αυτή η ιστορία είναι, πώς να το πω, δεν συμφωνούν όλοι οι μελετητές ότι υπήρχαν ρεμπέτικα πριν το Μεσοπόλεμο, δηλαδή τα ρεμπέτικα που ξέρουμε εμείς από τα μπουζούκια, η οποία αναφέρει ότι η πάνω τάξη που ήταν η αστική τάξη είχε τα πιάνα, τις όπερες κτλ, αλλά η κάτω τάξη που ήταν εργατική, ήταν όλες οι εθνότητες μαζί, εργάτες, και τραγουδούσαν έξω από τις κατοικίες τους, μέσα ήταν πολύ στενές, μικρές, δεν φοράγανε, γειτονιές δηλαδή, όλοι μαζί, Έλληνες, Εβραίοι, Τούρκοι, Αρμένοι κτλ. Και λένε ότι τραγουδούσαν, τι τραγουδούσανε, τα σαρκία τα τουρκικά, τους αμανέδες, κάποια αρμένικα και τα ρεμπέτικα της Μύρνης. Εκεί εμφανίζεται πρώτη φορά εμφανίζεται, να επιβεβαιώνει αυτό που λέμε ως ρεμπέτικο από τη Σμύρνη και όχι ως ρεμπέτικο που εμφανίστηκε αργότερα και μάλιστα έτσι όπως εμφανίστηκε. Ένα μεγάλο λοιπόν κομμάτι είναι αυτό, αν έκανα ολόκληρη αυτή την ανάλυση, είναι γιατί ακριβώς υπάρχει μια διαπάλη με ουσιαστικό, θα έλεγε κανείς, περιεχόμενο, και μας ενδιαφέρει από αυτή τη σκοπιά, δηλαδή από τη σκοπιά του ότι έκφρασε την εργατική τάξη και γι' αυτό κυρίως κυνηγήθηκε από την αστική τάξη. Θα πω παρακάτω για το κυνήγι, για την αστική τάξη. Ένα δεύτερο κομμάτι που αναφέρεται στο βιβλίο είναι η μουσική του τραγουδιού. Και λέω είναι η μουσική του τραγουδιού γιατί επίσης υπάρχει και περισσότερο από τους έντεχνους συνθέτες, θα πω και για τους έντεχνους γιατί και σε αυτό έγινε διαπάλη, ότι είμαστε από τις χώρες σε όλο τον κόσμο οι λίγες που έχουν εθνική μουσική. Και ξεκινάμε από αυτό, από το ρεμπέτικο. Σε αυτό έχει επιμείνει πάρα πολύ ο Μαρκόπουλος, ο Θεοδωράκης και ο Χατζηδάκης, ο οποίος μάλιστα το 49 βοήθησε με τη διάλεξη που έκανε για να φύγει λίγο από αυτούς τους χαρακτηρισμούς που του είχε δώσει η αστική τάξη, χασκλίδικο τραγούδι των Αλυτών και τα Ρέστα και των Λούμπεν. Παρ' όλα αυτά είχαν αυτή την αντίληψη και προσπάθησαν να την περάσουν. Πιθανά να πει κανείς ότι με όλα όσα τράβηξε ο λαός της Ελλάδας έπρεπε να δώσουν ίσως και από αυτή τη σκοπιά, πώς να το πω, πιασήματα να πιαστεί για να... Αλλά δεν είναι σωστό. Υπάρχουν εθνομουσικολόγοι οι οποίοι προκειμένου να το αποδείξουν αυτό αναφέρονται ακόμα στην μουσική της αρχαίας Ελλάδας και λένε ότι η μουσική της αρχαίας Ελλάδας διαδόθηκε στην ανατολική μεριά, δηλαδή από τα παράδια της Μικράς Ασίας και μέσα. Μάλιστα εγώ έχω χρησιμοποιήσει ένα απόσπασμα από το Λαβδά παρμένο από ένα δίσκο. Είναι σωστό όμως, δεν γράφτηκε από αυτούς που εκδώσαν το δίσκο, παρόλο που το δίσκο τον είχε εκδώσει το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ρεμπέτικου, ο οποίος κάνει την εξής αναφορά: η πέρσικη μουσική είναι η αρχαία ελληνική μουσική. Πάλι έβαλα ένα ερώτημα. Ωραία. Οι Πέρσες, επειδή ήρθαν να κατακτήσουν την αρχαία Ελλάδα και είχαμε τους ελληνοπερσικούς πολέμους τότε, μας πήραν και μουσική. Αυτοί δεν βάλαν τίποτα στη μουσική μετά. Την αξιοποίησαν ατόφια, δηλαδή όπως ήταν η αρχαία ελληνική μουσική και αυτή είναι η μουσική τους. Είναι φύση αδύνατη. Είναι σαν να λέμε ότι δεν εξελίσσεται η μουσική. Η μουσική όμως εξελίσσεται. Επομένως δεν μπορεί να πει κανείς ότι η πέρσικη μουσική είναι η ελληνική μουσική της αρχαίας Ελλάδας. Το λέω αυτό γιατί
γιατί είναι φύση αδύνατο σε μια πολυεθνοτική κοινωνία, όπως ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, με τόσους λαούς μέσα, να καταπιαστεί κανείς μόνο με την ελληνική, το ελληνικό κομμάτι όπως εκφράστηκε και να πει ναι, είναι δικιά μας η μουσική αυτή. Υπάρχει δεύτερο παράδειγμα. Υπάρχει ένα όργανο στην αρχαία Ελλάδα το οποίο ονομάζεται Πανδουρής. Να σας είναι γνωστό. Αυτό είναι, λένε ότι από εκεί προέρχεται και το μπουζούκι. Γιατί ήταν τρίγωνο. Δεν μοιάζει. Μοιάζει με το μπουζούκι, δεν είναι το σκάφος του όμως το ίδιο. Αλλά μπουζούκι, αν δείτε σε γραβούρες, υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν μοιάζουν με τα σημερινά. Επομένως, ούτε αυτό στέκει. Υπήρχε το όργανο, αλλά δεν σημαίνει το μπουζούκι. Είναι από εκεί, για την αρχαία Ελλάδα. Το λέω γιατί όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολήθηκαν με την υπόθεση μουσική από τότε που ξεκίνησαν να μπορούν να μετατρέπουν τους ήχους της φύσης σε μουσική και από τότε που απόκτησαν γλώσσα και μπορούσαν και έφτιαχναν στίχους και τραγουδούσαν, ο καθένας το όργανο που έφτιαχνε μπορούσε να το εξελίξει κιόλας. Και έπρεπε να το εξελίξει, διότι οι αναζητήσεις τους δεν περιοριζόντουσαν μόνο σε αυτό που κατάκτησαν κάποια στιγμή. Πολύ περισσότερο οι επόμενοι. Και αυτό ισχύει για όλα τα όργανα. Τα όργανα όπως το βιολί, η λύρα και τα λοιπά δεν είναι ατόφια γεννήματα από κάποιον ο οποίος τα έφτιαξε. Προϋπήρχε ένα όργανο αραβικό που λέγεται ρουμπέκα. Από αυτό προέρχονται. Τα λέω όλα αυτά ακριβώς για να απορρίψουμε αυτόν τον μύθο, η μουσική με μια έννοια είναι η διεθνική γλώσσα. Και ειδικά η μουσική των λαϊκών τραγουδιών, των ντουμπέκικων τραγουδιών, είναι όντως διεθνική γλώσσα. Μάλιστα οι λαϊκοί δημιουργοί είχαν το εξής ταλέντο. Πέρα από το να εμπνέονται για να γράφουν μουσική παίζοντας το όργανο, γιατί έτσι συνήθως γράφανε, λίγοι ξέρανε μουσική, κάποιοι ξέραν και βυζαντινή και ευρωπαϊκή. Είχαν και την ικανότητα να εμπνέονται από τον τόπο καταγωγής τους. Ας πούμε ο Τσιτσάνης, θα δείτε ότι διαφοροποιείται τα ακούσματα που έχει μουσική, διαφοροποιούνται από τον Βαμβακάρη που παίζουν και δυο μουσική. Γιατί? Διότι ο Βαμβακάρης κόλλησε πολύ στο Σμυρναϊκό και στο πολιτικό τραγούδι. Έγραφε με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ο Τσιτσάνης όντας από Γιάννενα, γιατί από Γιάννενα είναι, ας μεγάλωσε στα Τρίκαλα, έγραφε με πολύ αργούς ρυθμούς και μάλιστα έπαιρνε και από το δημοτικό και το μετουσίωνε σε μουσική δικιά του πάνω στο μπουζούκι, ενώ ο Μάρκος έπαιρνε από το νησιώτικο και από το πολίτικο και το σμυρναϊκό. Άρα είναι πολυεθνοτική μουσική. Υπάρχει επίσης ένα στοιχείο ακόμα το οποίο δείχνει ότι οι λαϊκοί δημιουργοί δεν είχαν, πώς να το πω, αντίληψη στενή γύρω από το από που θα αντλήσουμε. Εξού και οι ρυθμοί των χωρών. Ο χορός δεν είναι ένας, είναι πολύ. Σήμερα, ας πούμε, ξέρουμε το ζεϊμπέκικο, το χασάπικο, το χασαποσέρβικο, σέρβικο. Από πού είναι το ελληνικό, θα πω εγώ τώρα. Ή ο χασάπικος που είναι ο χορός του Μακελάριδη. Οι Μακελάριδες ήταν χασάπικος, όντως, αλλά τους λέγαμε Μακελάριδες. Ήταν διαφορετικός από αυτό το χασάπικο. Ή ο ζεϊμπέκικος, ο οποίος δεν είναι ένας. Τα 9-8 έχουν τρεις χορούς. Έχουν δύο ζεϊμπέκικους, έτσι ονομάζονται. Ο ένας μάλιστα ήταν κυκλικός χορός, άλλο αν κατάληξε μοναχικός. Ο δεύτερος, ο Απτάλικος, που χορεύεται αντικριστά και μάλιστα έχει βήματα. Αν θέλει να δει κανείς παραλλαγή αυτού του χορού, θα τη δει κυρίως στη Μυτιλίνη σήμερα, όπου χορεύουν πάντα αντικριστά. Επίσης είναι ένας μύθος ότι είναι αντρικός χορός. Ζεϊμπέκικος, λέει, αυτός είναι αντρικός χορός. Υπήρχαν μέρη στη Μικρά Ασία που χόρευαν γυναίκες, και μάλιστα μόνο γυναίκες. Όπως το Μελί, η Καπαδοκία. Και υπάρχει και ο Χαρσιλαμάς. Άρα, επομένως, με όλη αυτή την ιστορία γύρω από τη μουσική, εμείς καταλήγουμε στο ότι είναι μια διεθνική στα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μουσική, η οποία μετεξελίσσεται στον ελλαδικό χώρο, έρχεται στην δεκαετία του 20 και συνεχίζει να ακούγεται όπως στην Μικρά Ασία. Επίσης ένα χαρακτηριστικό είναι ότι κάποιοι πήραν, και μάλιστα κάποιοι από τον ελλαδικό χώρο πήραν από τη δυτική μουσική. Ας πούμε τον Μπαγιαντέρα τον έχετε ακουστά, Μόνο που το όνομά του δεν είναι Μπαγιαντέρας, είναι Γκόγκος το επίθετό του, Δημήτρης Γκόγκος.
Τώρα γιατί τον βγάλαν Μπαγιαντέρα? Διότι πήρε μία οπερέτα η οποία ονομαζόταν Μπαγιαντέρα, ενός αυστριακού συνθέτη, και την έπαιξε στο Μπουζούκι εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 20, λίγο πριν το 30, και του κόλλησαν το παρατσούκι την Μπαγιαντέρα. Δυτική, όπερα από την Αυστρία, οπερέτα από την Αυστρία. Ή ας πούμε ο Χατζηχρήστος έχει γράψει τραγούδια σε ρυθμό βάλς. Όχι βάλς, ναι βάλς. Σε ρυθμό βάλς και είναι πανέμορφο. Να μην στο κάνουν, πριν ξεκινήσουν, μπήκα μέσα, κάνουν σύντροφη δεύτερη πρόβα για ένα τέτοιο τραγούδι. Θέλω να πω δηλαδή ότι μακριά από εμάς η αντίληψη μυρίζει λίγο εθνικισμό να λέμε ότι το ρεμπέτικο τραγούδι είναι αυτόχιο ελληνικό τραγούδι. Και επειδή είχα πει οι έντεχνοι το κάναν αυτό, η ονομασία έντεχνο δόθηκε από το Θεοδωράκη για να ξεχωρίσει υποτίθεται από τους ρεμπέτες δημιουργούς, με τη διαφορά ότι αποπνέει ίσως, δεν ξέρω αν θεληματικά ή άθελα, και λέω δεν ξέρω γιατί δεν μπορεί να μπει κανείς στο μυαλό του καθενός, ότι τάχα μου είναι υποδέστερο το ρεμπέτικο τραγούδι, δηλαδή άτεχνο. Ενώ δεν είναι έτσι. Λαϊκή τέχνη και μάλιστα σπουδαία λαϊκή τέχνη και με μεγάλη ευρύτητα. Λένε ότι το έκανε για να ξεχωρίσει αυτούς που γράφανε ξέροντας μουσική, αλλά όπως σας είπα ότι υπήρχαν και λαϊκοί δημιουργοί που ξέραν μουσική. Ας πούμε ο Τούντας που έχει γράψει πολύ ωραία τραγούδια, ήξερε μουσική. Ή ο Περιστέρης που ήταν μαέστρος στην Οντεόν, επίσης ήξερε μουσική. Και άλλοι ξέραν. Ο Βαγγέλης ο Παπάζολου, που επίσης έχει γράψει θαυμάσια τραγούδια και ήταν και, πώς να το πω, πολύ κοντά στην εργατική τάξη. Ας πούμε, όταν μπήκαν οι Γερμανοί, μάλλον όταν έβαλε τη λογοκρισία μεταξά, σταμάτησε να γράφει τραγούδια ή του λογόκρινε τραγούδι. Το τραγούδι Λαχανάδες που λέει η κυρία στον νόμο Βεβαράς, γιατί καλά το ξέρεις πως η δουλειά μας είναι αυτή και ρέφα μη γυρεύεις, δεν είναι ρέφα η κανονική λέξη. Είναι και γλώσσα μη γυρεύεις, δηλαδή μη μας τα ζακαρφώσουμε. Αυτό είναι το κανονικό τραγούδι. Λοιπόν, θέλω να πω αυτό δηλαδή, ότι έτσι πρέπει να δούμε όλο αυτό το ζήτημα. Ένα ερέθισμα για μένα ήταν το εξής μέσα από συζητήσεις εκεί και αυτό. Αν το ρεμπέτικο τραγούδι είναι τραγούδι της εργατικής τάξης, με την έννοια του αν έχει αναφορές άμεσα στην εργατική τάξη. Κάποιοι σε συζητήσεις βάζαν το ζήτημα ότι μετά την δεκαετία του 60 και τα τραγούδια που έγραψαν Θεοδωράκης, Λεωτής και Μαρκόπουλος και άλλοι, για να μην τους αναφέρω, όπως στη συνέχεια Μικρούτσικος, ας πούμε, ο Ξαρχάτος, είχαν αναφορές άμεσα στην εργατική τάξη και μάλιστα ο Θεοδωράκης μελοποίησε Ρίτσο που δεν ήταν απλά καταγραφή του κινήματος, αλλά έδινε και διέξοδο. Τον άλλο δρόμο, τον σοσιαλισμό. Δεν μπορούσαν οι λαϊκοί δημιουργοί να γράψουν τέτοια τραγούδια, ήταν φύση αδύνατο. Θα μου πείτε γιατί. Πρώτα απ' όλα γιατί ερχόμενοι από την Μικρά Ασία, αυτοί οι δημιουργοί Μικρασιάτες, και με τη Μικρασιατική καταστροφή δεν μπορούσε να επιδράσει, δεν υπήρχε κόμμα κομμουνιστικό για να επιδράσει τη συνείδησή του, δεν υπήρχε κίνημα τέτοιο. Ερχόμενοι στην Ελλάδα ήρθαν και δεν είχαν που την κεφαλή κλείνει, έπρεπε να ξαναστήσουν νοικοκυριά από την αρχή. Επομένως, σε προσανατολισμό τους δεν ήταν αυτό, ακόμα και όταν δημιουργήθηκε το ΚΚΕ το 1918. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πολύ βαριά εκμεταλλευόμενοι και βαθιά εκμεταλλευόμενοι, καλύτερα και ο σωστός έρωσης είναι αυτός, και μάλιστα από τους ίδιους τους πρόσφυγες καπιταλιστές. Βρήκαν φθηνή εργατική δύναμη γιατί οι άνθρωποι έπρεπε να ζήσουν. Τώρα γιατί χρησιμοποιούσαν το τραγούδι, γιατί έπρεπε να δημιουργήσουν και ορισμένες συνθήκες ανάτασης. Δηλαδή, πώς θα τη βγάζανε, μέσα στη μιζέρια, τα χάσαμε όλα από ό,τι πάθαν, τι θα κάνουμε. Μπήκαν μπροστά στη δουλειά και ταυτόχρονα ζούσαν τη ζωή που ζούσαν στα παράλια, δηλαδή οι γειτονιές, και συνέχισαν τα γλέντια. Έλεγε ο Βαβακάρης ότι οι πρόσφυγες δουλεύουν πολύ και γλεντάνε πολύ. Επομένως, ακόμα και τότε που ιδρύθηκε το κόμμα ήταν δύσκολο. Και ήταν δύσκολο γιατί οι πρώτες εργατικές κινητοποιήσεις βρήκε τους Ελλαδίτες εργάτες και τους πρόσφυγες εργάτες σε σύγκρουση. Οι πρόσφυγες είχαν, τους βάζαν και κάναν ξεχωριστά σωματεία, ξεχωριστούς συλλόγους. Οι ντόπιοι τους δεν τους θέλανε, εδώ οι γενείς. Επομένως, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πότε αυτό αρχίζει να αλλάζει?
αρχίζει να αλλάζει με την οικονομική κρίση του 29-33 και οπότε όλη η προηγούμενη δουλειά που έκανε για κάπου 8-9 χρόνια το ΚΚΕ αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά και ενώνονται όλοι πια μαζί ελλαδίτες και πρόσφυγες σε κοινά σωματεία, η κρίση επί τούτου τσάκει σε όλους. Και αρχίζουν μεγάλοι εργατικοί αγώνες στη δεκαετία του 30. Αυτοί συνοδεύονται επίσης με την ανάπτυξη του καπιταλισμού στην Ελλάδα και έδιναν τη δυνατότητα διεκδικήσεων από την αστική τάξη από τους καπιταλιστές. Τότε λοιπόν εμφανίζονται και τα πρώτα εργατικά τραγούδια, τα οποία ήταν τραγούδια που ή υμνούσαν επαγγέλματα λαϊκά, δηλαδή ο Μπακάλης, όπως να το πω, Ψαράς, ο Μανάβης κτλ. Ή γράφτηκαν ατόφια τραγούδια από το Τούτα για την εργατική τάξη, όπως το «Είμαι εργάτης τιμημένος», για την γυναίκα, όχι τόσο εργάτρια, όσο τη γυναίκα που υμνούσε την εργατική τάξη, έχει γράψει ένα θαυμάσιο τραγούδι, το «Φτώχεια μαζί με την τιμή», του Τούτα, όπου λέει η γυναίκα, «Κι αν παντρευθώ με τον καιρό, άντρα εργάτη δεν θα βρω, γιατί μέσα στην τιμή εργατία βρίσκεις τα πιο καλά παιδιά». Αλλά μέχρι εκεί. Θα μου πείτε γιατί μέχρι εκεί, γιατί το 36 γίνεται η δικτατορία του Μεταξά. Σταματάει το κίνημα, μπαίνει στην παρανομία το ΚΚΕ και οι λαϊκοί συνθέτες δεν μπορούσαν από εκεί και στερα μόνοι τους να γράψουν τραγούδια, πώς θα το πω, για την εργατική τάξη. Ακόμα και την εξέγερση του Μάη του 36 στη Θεσσαλονίκη ήθελε, πώς να το πω, δημιουργό που συνειδητά κομμουνιστή για να μπορεί να γράψουν, όπως το έκανε ο Ρίτσος με τον Επιτάφιο. Πότε οι λαϊκοί δημιουργοί παίρνουν, κάνουν στροφή και γράφουν αριστουργήματα, όχι γιατί δεν γράψαν πριν, αλλά αριστουργήματα για τον ίδιο το λαό, στην κατοχή. Γιατί? Διότι στην κατοχή η αστική τάξη μας έχει καταλήψει, το ένα κομμάτι της συνεργάζεται με τους Γερμανούς, άλλο πήγε με τους Εγγλέζους, ο λαός είναι στο προσκήνιο, παλεύει και βλέπουν οι δημιουργοί κομμάτι από τη σάρκα τους να είναι πρωτοπόρο. Και μάλιστα πρωτοπόρο και με τα όπλα. Και τότε βγαίνουν συνθέτες τέτοιοι δημιουργοί λαϊκοί, οι οποίοι γράφουν με πρωτοπόρο τον Παγιαντέρα, όπου έγραψε το πολύ ωραίο τραγούδι «Και με τον Άρη αρχηγό να είναι γλυκό το βόλι», με το Χιώτη, όπου είναι, πώς θα το πω, δεν είναι πολύ γνωστό ότι έγραψε τέτοια τραγούδια, δεν έχουν γραμμοφωνηθεί. Το Μαρινάκι, ο οποίος δεν είναι επίσης ο ίδιος γνωστός, αλλά έχει γράψει πολύ καλά τραγούδια τέτοια, και ο Τσάνης έγραψε τότε. Τους λέω σαν παράδειγμα, ο Γενίτσαρης έγραψε πολλά, και μάλιστα ο Γενίτσαρης έπαιξε τέτοιο τραγούδι όταν έγραψε το τραγούδι για τον Καρδάρα, το Στέλιο, στην Κοκκινιά, πριν την, λίγο μετά τον μπλόκο της Κοκκινιάς το 44, μαζεύτηκε 5.000 κόσμος και έπαιξε την δολοφονία από τους στάγματα ασφαλείας του Καρδάρα. Τότε λοιπόν αρχίζουν και εμφανίζονται αυτά τα αριστουργήματα, τα τραγούδια της κατοχής, τα οποία συνεχίζουν μετά και στον Εμφύλιο. Και συνεχίζουν στον Εμφύλιο γιατί επίσης ο λαός είναι στο προσκήνιο, εργατική τάξη και ο λαός είναι στο προσκήνιο. Οι λαϊκοί δημιουργοί το ακολουθούν αυτό. Και τι κάνουμε? Γράφουν τραγούδια με αλληγορία, αλληγορικούς στίχους για να μπορέσουν να περάσουν από τη λογοκρισία. Διότι στην κατοχή είχε πει ποια είναι η λογοκρισία. Μάλλον ο Μεταξάς την είχε βάλει τη λογοκρισία, συνέχισε στην κατοχή, σταμάτησε λίγο το 45-46 και ξανά επιβλήθηκε. Τι φοβόταν η αστική τάξη από τους λαϊκούς δημιουργούς? Το συνεχτικό του γλεντιού. Το ότι δηλαδή συνέχιζαν μέσα από το τραγούδι να συνενώνονται και ταυτόχρονα αυτή η συνένωση να κυνηγάει την αδικία. Την οποία αδικία ποιος την επέβαλε? Η αστική τάξη. Αυτό το φοβόταν η αστική τάξη. Επομένως τι κάνανε? Γράφανε μια αλληγορία. Σας πω τώρα ένα τραγούδι του Τσάνη, το οποίο βγήκε, πώς να το πω, και σε δίσκο, και μετά από 8 μήνες λογοκρίθηκε. Είναι «Το κάνε λιγάκι υπομονή», το οποίο είναι καθαρά ερωτικό τραγούδι, αν το δει κανείς στους στίχους. Και όμως «Το κάνε λιγάκι υπομονή» συνοδεύεται με το ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, δηλαδή καινούργια αγάπη θα ξαναρχίσει κτλ. Γι' αυτό υπάρχει και το στοιχείο ότι ο λαός έκανε δικά του αυτά τα τραγούδια, τίνοντας το ίδιο στο τέτοιο περιεχόμενο. Το τραγούδι βγήκε και σε 8 μήνες απαγορεύτηκε. Ή το «Κάποια μάνα να στενάζει» που έγραψε το 47, όπου ο στίχος ήταν
ο Λεβέντης θα γυρίσει από τη μαύρη ξενιτιά εννοώντας μαύρη ξενιτιά την εξορία και ο λαός έλεγε από τα μαύρα τα νησιά. Έτσι το τραγουδούσε. Και υπήρχαν και άλλα τέτοια, τώρα δεν θα αναφερθώ σε πολλά. Υπήρχε επίσης ένα ωραίο τραγούδι που γράφτηκε για τον Άρη Βελοκιώτη το 45 όταν αυτοκτόνησε, τον είχαν περικυκλώσει και μείνει μόνος του, του οποίου την καλύτερη στροφή που είναι η τελευταία την έχει γράψει ο Κιώτας. Δηλαδή η τελευταία στροφή του τραγουδίου λέει εκείνος δεν θέλει κλάματα, δεν θέλει μυρολόγια, θέλει αγώνες και χαρές, αρματοσκές και βόλια. Είναι το θαυμάσιο στίχος. Θέλω να πω ότι συνέχισαν και μάλιστα συνέχισαν και μετά την ήττα. Τι συνέχισαν μετά την ήττα? Να καταγράφουν μια πραγματικότητα θέλοντας να εκφράσουν επίσης την αδικία. Θα δείτε ότι οι λαϊκοί δημιουργοί γράφουν πολύ στενοχωρημένα τραγούδια μετά την ήττα. Και μάλιστα με πολύ αργό ρυθμό. Συνδέθηκα όλα και με πολύ αργό ρυθμό. Γιατί θέλουν να βγάλουν όλο τον πόνο που ζούσε η εργατική τάξη από τις εκτελέσεις, τις φυλακές, τις εξορίες κτλ. Και γράφουν μέχρι το 55-56 κτλ. Συνεχίζουν και γράφουν τραγούδια τέτοια. Και ένα τραγούδι που έγραψε ο Τσάνης τότε και ξέχασε να το αλλάξει γιατί δεν περνούσε από τη λογοκρισία, το οποίο είναι καθαρά, πώς να το πω, δείχνει την ταξική ανισότητα, ποιο είναι τώρα, το χτίζουν και κρεμίζουν κάστρα. Δεν μου το τελωστά αυτό, αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ. Της κοινωνίας η διαφορά, μπράβο. Αυτό το τραγούδι το πήγε στην εταιρεία, του λέει η εταιρεία μάζεψε το, αυτό δεν περνάμε τίποτα. Και λέει καλά φέρτο να το ξαναφτιάξω, το ξέχασα να το ξαναφτιάξει και ευτυχώς και το ξέχασε και μας έμεινε ατόφθη όπως ήταν, ναι, αλλιώς θα το χάναμε. Θέλω να πω ότι θα μου πείτε το κόμμα στην παρανομία, το κίνημα επίσης. Όχι, το κίνημα άρχισε να αναπτύσσεται στη δεκαετία του 50. Αυτό τους βοηθούσε να χτυπήσουν πολύ την υπόθεση φυλακές, εξορίες κτλ. Μάλιστα κάποιοι σύντροφοι οπαδοί που ασχολούνται με το ρεμπέτικο έψαξαν και έκαναν έρευνα αν υπήρχαν πολλοί ποινικοί τότε. Δεν υπήρχαν. Δηλαδή δεν γίνεται να ακούσεις συνέχεια τραγούδια για τις φυλακές και να ψάχνεις, πώς να το πω, να δεις αν υπάρχουν ποινικοί. Ήταν για τους πολιτικούς κρατούμενους. Έτσι έγραψε και ο Καλδάρας από εδώ από τη Θεσσαλονίκη και τον έκτασε και στο Γελί. Ένα επίσης ερέθισμα για μένα ήταν και για το βιβλίο, ήταν η σχέση του Κουκουέ με τον Ρεμπέτικο. Και λέω ήταν ένα ερέθισμα γιατί το Κουκουέ έχει δεχτεί μεγάλη επίθεση σε όλη την ιστορική διαδρομή, κυρίως από το Μεσοπόλεμο και μετά. Μάλιστα πολλοί έχουν γράψει, θα έλεγα, χυδαία ότι το ρεμπέτικο το κυνήγησε ο Μεταξάς και το Κουκουέ. Υπάρχει συγγραφέας, δηλαδή, ο οποίος έχει κάνει κατά τα άλλα μια θαυμάσια δουλειά, γιατί έχει συγκεντρώσει κείμενα, σε διευκολύνει δηλαδή να δεις διάφορα κείμενα για το ρεμπέτικο, αλλά έχει κάνει και ένα πρόλογο που λέει το Κουκουέ και ο Μεταξάς κυνήγησαν το ρεμπέτικο. Αυτό λοιπόν έπρεπε να αποκατασταθεί. Με ποιο δεδομένο έπρεπε να αποκατασταθεί? Με το δεδομένο που έλεγα πριν. Ότι οι λαϊκοί δημιουργοί γράφουν και γράφουν για την περίοδο της κατοχής, την περίοδο του Δημοκρατικού Στρατού και στη συνέχεια και γράφουν για τη δράση του Κουκουέ στην ουσία. Με αλληγορία, ναι, αλλά για τη δράση του Κουκουέ. Άρα από πού είσαι το Κουκουέ κυνήγησε το ρεμπέτικο? Για να μην σας πω ότι υπήρχαν μέλη του κόμματος στη λαϊκή δημιουργία. Ο πρώτος ήταν ο Μπαγιαντέρας. Μπαγιαντέρας έγινε μέλος του κόμματος του 39 και μάλιστα έγινε από τον Μανολέο, ο οποίος μετά πήγε με το Μεταξά. Και λέει σε μια συνέντευξή του, εγώ έμεινα με το κόμμα. Αυτός πρόδωσε το κόμμα, έγινε προδότης. Και ήταν ποινικός που πήγε στις φυλακές της Έγινας. Και το βάλανε μέσα στους πολιτικούς για να κάνει τους πολιτικούς, πώς να το πω, ποινικούς, αλλά έγινε το αντίθετο. Ή επίσης ο Δερβενιώτης στην πορεία. Ο οποίος μέχρι που πέθανε, και όπως και ο Μπαγιαντέρας, ήταν μέλος του κόμματος. Ή θα σας πω μια μαρτυρία του Μάρκου Βαβακάρη που έλεγε ότι ερχόντουσαν την κατοχή οι χείτες και μου λέγανε Μάρκο, παίξε χάσει κλήρικα. Έπεσε σε ένα μαγαζί. Αλλά ερχόντουσαν και οι κομμουνιστές και μ' ακούγανε. Αυτό απορρίπτει το ότι το Κουκουέ κυνηγούσε το ρεμπέτικο. Και τι μου λέγανε λοιπόν οι κομμουνιστές? Μάρκο, παίξε τραγούδια, αλλά μην παίξει χάσει κλήρικα.
Και άμα μπορεί, παίξε και κανένα Αντάρκτικο. Λέει ο Μάρκος, εγώ Αντάρκτικα δεν έχω ακούσει, δεν τα ξέρω. Αυτοί τα παίζαν στα βουνά, ήταν τα δικά του λαϊκά τραγούδια. Το λέει ο ίδιος. Και κλείνει τώρα την κουβέντα αυτή ο Μάρκος με το εξής. Οι κομμουνιστές ήταν σοβαροί άνθρωποι. Γιατί ήταν σοβαροί άνθρωποι? Γιατί σου λένε παίξε, αλλά μην παίξεις ασυκλήρικα. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά όλης αυτής της ιστορίας? Το γεγονός ότι στο Μεσοπόλεμο το κόμμα μας αναντιώθηκε όντως στο χασκλήδικο τραγούδι. Και αναντιώθηκε γιατί? Γιατί το χασκλήδικο τραγούδι, όσο και αν όλο δεν είναι υπέρ της χρήσης ναρκωτικών, υπάρχει ένα μέρος του που είναι υπέρ της χρήσης ναρκωτικών. Σε αυτό αναντιώθηκε. Και αναντιώθηκε γιατί? Γιατί δημιουργούσε εργάτες, πώς να το πω, που εκείνο που νοιαζόντουσαν ήταν η χρήση των ναρκωτικών και όχι η ένταξη στην πάλη, τη συνδικαλιστική, την ταξική κτλ. Κτλ. Επομένως, όπως πολεμούσε συνολικά, πώς να το πω, την υπόθεση ναρκωτικά, έτσι πολεμούσε και όλους τους παράγοντες που μπορούσαν να στρέψουν νεολαίους και ανθρώπους μετά για τα ναρκωτικά. Και επειδή είπα ότι η αστική τάξη τα ρίχνει, θυμηθείτε ότι η ΕΠΟΝ έκανε μεγάλη η καμπάνια και πάλι ενάντια στα ναρκωτικά στην κατοχή, διότι οι Άγγλοι, προκειμένου να υποτάξουν τους νεολαίους και να ξεμπερδεύουν με την ένταξή τους στο τότε κίνημα, το αντιστασιακό και το απελευθερωτικό, ρίχνανε με τις δακώτες το χασίς σε όλες τις περιοχές που θέλανε να χτυπήσουν. Όμως στην πορεία το κόμμα μας τι κάνει? Ανοίγει διάλογο το 1947 με άρθρα για το ρεμπέτικο στο ριζοσπάστη. Δεν πρόλαβε να συνεχιστεί αυτή η υπόθεση. Και δεν πρόλαβε γιατί βγήκε στην παρανομία το 1947, οπότε σταμάτησε. Θα μου πείτε, δεν ασχολήθηκε μετά? Δεν ξέρω αν στην ιεράρχηση ενός κόμματος που είναι στην παρανομία παλεύει να φτιάξει οργανώσεις παράνομες, παλεύει στην πορεία να ανατρέψει το συσχετισμό για να ξαναβγεί στο προσκήνιο η εργατική τάξη και να παλέψει, αν το πρώτο ζήτημα αυτό το απασχολούσε, θα ήταν το ρεμπέτικο. Επομένως, ξαναρχίζει ένας διάλογος το 1975 στο ριζοσπάστη και το 1976 με χαρακτηριστικά άρθρα διανοητών κομμουνιστών, οι οποίοι όμως με λάθος μεθοδολογία προσεγγίζουν το τραγούδι. Και στην περίοδο του 60 γράφτηκαν άρθρα στην επιθεώρηση τέχνης και στην Αυγή τέτοια με λάθος μεθοδολογία, και υπάρχει μια ταλάντευση, δηλαδή και το θέλουμε και δεν το θέλουμε, δηλαδή και το τραγουδάμε αλλά ταυτόχρονα παίρνουμε συνέντευξη από τη Τσάνη το Βαμπακάρι στην Αυγή, αλλά ταυτόχρονα χτυπάμε και το ρεμπέτικο. Δηλαδή ήταν μια τέτοια, πώς να το πω, προς πίσω κίνηση. Ο Μιχάλης Παπαϊωάννου, ένας θαυμάσιος ιστορικός και, πώς να το πω, συμπολή μεγάλη στην υπόθεση της ταξικής πάλης και του ΚΚΕ, είχε γράψει ένα ωραίο άρθρο το 1975 στο ριζοσπάστη που έλεγε ότι το ρεμπέτικο, ξανάρχισε η συζήτηση για το ρεμπέτικο, αλλά το ρεμπέτικο θέλει πιο συλλογική δουλειά, και είχε δίκιο, και εγώ το λέω στο βιβλίο, όχι επειδή το Παπαϊωάννου, ο Μιχάλης, γιατί θέλει πολλές επιστήμες μαζί να δουλέψουν. Δηλαδή θέλει γλωσσολογία, θέλει κοινωνιολογία, θέλει εθνομουσικολογία, θέλει ιστορία και λαογραφία, η οποία στην Ελλάδα για πολύ συγκεκριμένους λόγους είναι και ήταν πολύ υποτιμημένη και ακόμα δεν έχει σηκωθεί να πάρει τη θέση που τους χρειάζεται. Γιατί? Γιατί η αστική τάξη κάθε το λαϊκό το χτυπούσε. Να τους χτύψει τον περιπέτικο. Επομένως, ενώ έχουμε όλα αυτά που δείχνουν ότι το ΚΚΕ έχει μέλη που γράφουν ρεμπέτικα τραγούδια, οι κομμουνιστές ακούνε ρεμπέτικα τραγούδια, συνεχίζουν κάποιοι να χτυπάνε το κόμμα μας. Γιατί θέλαν μέσα από αυτή τη διαδικασία να δείξουν, να αποτρέψουν λαϊκές δυνάμεις να το προσεγγίσουν, επειδή ακριβώς χτυπάνε μια λαϊκή δημιουργία. Και αυτό είναι ψεύτικο, είναι ψέμα, συνειδητό ψέμα ακριβώς για αυτό τον λόγο. Προσπαθούμε λοιπόν μέσα από αυτή τη διαδικασία να πούμε γιατί αυτοί οι σύντροφοι μας, ένα, δεν μπορούσαν να δώσουν ολοκληρωμένα άποψη για το ρεμπέτικο. Δεύτερο, γιατί το κόμμα δεν έδωσε ολοκληρωμένα άποψη για το ρεμπέτικο. Αλλά το κόμμα από τότε χτύπησε το ρεμπέτικο. Χτύπησε το χασκλήδικο ρεμπέτικο. Και γίνεται μια μεγάλη αναφορά σε αυτό, αποδεικνύοντας και με άλλες, πώς να το πω, περιπτώσεις χαρακτηριστικές, ας πούμε, τέσσερις πυριώτες Μελοπάνατη
στις φυλακές της Κέρκυρας που τραγούδησαν τον Γιάννη Περέα αθάνατοι λίγο πριν εκτελεστούν. Ή σας είπα με τον Βερβενιώτη, όπου του είπε ο σύντροφός του που ήταν μαζί στον Ελλάς, παρά το λαούτο γιατί δεν έχει ψωμί, και πήγαινε και άσε μπουζούκι και ξεκίνα, γιατί ο Βερβενιώτης και κάνει μακρόνιση, όταν απολύθηκε από μακρόνιση βγήκε και στην Αθήνα για να κάνει μερογάμα, για να πήγαινε στο Λόγλα, τον ξαναπιάνανε. Και έτσι μπήκε ο Βερβενιώτης και έγραψε πολύ, πολύ ωραία τραγούδια. Έτσι μπήκε στο λαϊκό τραγούδι, έγραψε πολύ ωραία τραγούδια. Και μάλιστα βοήθησε και πολλούς τυπουργούς για να γράψουν τραγούδια. Τον Κολοκοτρώνη αυτό τον καθοδηγούσε για να γράψει τραγούδια. Το λέει μάλιστα, ερχόταν καμιά φορά ο Κολοκοτρώνης και μου λέει: Παίζουν καμιά ιδέα, ρε, γιατί δεν έχω. Είχε γράψει ο Κολοκοτρώνης στο θαυμάσιο τραγούδι: Μια καινούργια κοινωνία θα να χτίσω και τη σάρκια την παλιά να την κρεμίσω. Ένα ζήτημα το οποίο εμένα εγώ ταλαντεύτηκα για να το βάλω ως κεφάλαιο στο βιβλίο είναι το ρεμπέτικο και οι γυναίκες. Λέω ταλαντεύτηκα γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα και οι μελέτες που έχουν γίνει γύρω από αυτό δεν είναι καλές. Δηλαδή έχουν και καλά στοιχεία, έχουν και αρνητικά στοιχεία, διότι και οι γυναίκες που γράψαν γύρω από αυτό το θέμα πατάνε στην ιστορία τραγούδι των Λούμπεν, το οποίο μετεξελίχθηκε μετά σε τραγούδι των Εργατών. Κάποιες μάλιστα λένε ότι προσπαθούν να δώσουν αυτό που δίνει το ρεμπέτικο τραγούδι στη γυναίκα, θα πω, αλλά προσπαθούν να το δώσουν με πολύ αρνητικό τρόπο. Υπάρχουν γραφτά γύρω από αυτή την ιστορία που λένε ότι οι πρώτες φεμινίστρες ήταν οι γυναίκες των Βούρλων. Οι γυναίκες των Βούρλων ήταν οι γυναίκες που δούλευαν σε οίκους ανοχής. Τα Βούρλα έγιναν φυλακές μετά στον Πειραιά. Μάλλον ήταν, όχι, έγιναν μετά φυλακές στον Πειραιά. Ήταν οίκοι ανοχής, ήταν οίκος ανοχής και μάλιστα κρατικός οίκος ανοχής. Έγινε λοιπόν μια προσπάθεια να βάλουμε την υπόθεση η γυναίκα στο ρεμπέτικο και η γυναίκα δημιουργός ή τραγουδίστρια, επειδή ακριβώς τα τραγούδια σχεδόν όλα έχουν κομμάτι μέσα του στίχο που μιλάει για τις γυναίκες. Τι ήταν αυτό που είχε ως ιδιομορφία την περίοδο που γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια από τη Μικρά Ασία ακόμα, το γεγονός ότι όντως υπάρχει μια αποπνέουν μια τάση να εμφανίσουν τη γυναίκα περίπου ισότιμη με τον άντρα, όχι ακριβώς αλλά περίπου ισότιμη με τον άντρα, και μάλιστα με δικιά της ζωή, ανεξάρτητη κτλ. Είτε την εκτρέπονται γιατί ενώ την ερωτεύονται δεν τους κάνει το χατήρι να προχωρήσουν στη σχέση, είτε γιατί τους ερωτεύονται και την ερωτεύονται και την βλέπουν με σεβασμό. Αυτό που οφείλεται στο γεγονός ότι στα παράγια της Μικράς Ασίας είχαν αναπτυσιαστικές σχέσεις παραγωγής, η γυναίκα είχε μπει στην παραγωγή. Η Βατίδου μάλιστα στο βιβλίο που σας έλεγα πριν αναφέρει ότι οι γυναίκες εργάτριες, οι γυναίκες μάλιστα δεν ήταν μόνο εργάτριες, αλλά κράτησαν σε περιόδους πολεμικών συγκρούσεων πριν την μικρασιατική καταστροφή και μαγαζιά, επειδή πήραν τους άντρες στον πόλεμο και ανταποκρίθηκαν επάξια. Επομένως, με τη δουλειά τους, αφενός είχαν μια κάποια οικονομική ανεξαρτησία, δεν ήταν δηλαδή η γυναίκα του σπιτιού που αποστολή της ήταν μεγαλώνει παιδιά και να γίνει νοικοκυρικό, και αφετέρου απόκτησαν, πώς να το πω, σεβασμό από το αντρικό φίλο. Μάλιστα, η Διδό Σωτηρίου στο Σταματωμένα Χώματα έχει πολλές αναφορές τέτοιες για τη Σμύρνη. Ερχόμενες εδώ στην Ελλάδα συνέχισαν την ίδια πραγματικότητα που ζούσαν εκεί. Οι δικές μας εδώ ήταν οι ντόπιες αλλιώς μαθημένες. Τις εχθρεύονταν λοιπόν και τις έλεγαν παστρικές. Παστρικές σημαίνει γυναίκα, έδιναν την έννοια της γυναίκας των ελεύθερων ηθών, επειδή όντως αυτές συνέχισαν να βγαίνουν έξω, πώς να το πω, καλοντημένες, περιποιημένες, χωρίς μερικές φορές τους άντρες τους κτλ. Κτλ. Αυτό εμφανίζεται στο ρεμπέτικο τραγούδι. Επίσης, επειδή υπάρχει και μία υπόθεση, δεν θα την πω επειδή έχει καταγραφεί ως τέτοια, αλλά γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι, ότι ο Τσιτσάνης πρωτοέβγαλε γυναίκα τραγουδίστρια στο πάλκο, δεν είναι αλήθεια. Γυναίκες τραγουδίστριες υπήρχαν στη Μικρά Ασία, στη Σμύρνη. Η Αγγέλα Παπάζογλου στο βιβλίο που
την παγόρευε στο βίο της και έγραψε, αναφέρει ότι η γυναίκα στο πάλκο ήταν, την σεβόντουσαν όλοι οι άντρες συναδελφοί της και όχι απλά τη σεβόντουσαν, αλλά δεν αφήναν και άνθρωπο να την πειρά, να τις πειράξει, δηλαδή τις προστάτευαν και όλα αν ο αντρικός πληθυσμός έκανε καμιά κίνηση περίεργη στην γυναίκα τραγουδίστρια και το εκφράζει αυτό ως ένα στοιχείο της ζωής των λαϊκών δημιουργών, δηλαδή ότι η λαϊκή δημιουργία αλλά και ο κόσμος από κάτω την τραγουδίστρια γυναίκα πάνω στο πάλκο την έβλεπε με πολύ σεβασμό. Άρα αυτό όλο προσπαθούμε να δώσουμε μέσα από το συγκεκριμένο κεφάλαιο στο βιβλίο. Σημαντική συμβολή σε αυτό είχε η συντρόφισσα Μαρία Λαμπρινού, η οποία έχει γράψει και το μισό από αυτό το κεφάλαιο. Εγώ δεν θα μπορούσα να το ολοκληρώσω. Όταν σας είπα στην αρχή ταλαντεύτηκα, είπα μετά ότι τουλάχιστον ας έχει και αυτό το στοιχείο να είναι πιο πλήρες στο βιβλίο ως προς την ιστορία του Ρεμπέτικου. Τέλος. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα σας το είπα από την αρχή, στη κοιτάξτε το κυνήγησε με πολλές μορφές. Η μια μορφή ήταν ότι αυτή επέμεινε πολύ και διαδόθηκε στην πορεία ότι είναι τραγούδι του περιθωρίου των αλυτών, των χασικτήδων κτλ. Γιατί ήθελε να το εξωστρακίσει, ακριβώς για αυτό το λόγο που σας είπα, ότι συσφύλαμε, συγκέντρωμε. Από μόνο του δεν μπορούσε να οδηγήσει σε κατάσταση διεκδίκησης. Ταυτόχρονα όμως ότι αυτή η συσπήρωση του μπορούσε να δημιουργήσει μαζί με τη συσπήρωση στο συνδικάτο και μέσα στο εργοστάσιο, τη φόβησε την αστική πράξη. Έπρεπε λοιπόν τη λαϊκή δημιουργία να τη χτυπήσει. Αυτά τα χτυπήματα πήραν διαφορετικές μορφές στην πορεία του χρόνου. Ας πούμε μετά τον πόλεμο, βγαίνει η ίδια η Δώρα Στράτου και λέει ότι η αστική τάξη εκθρέπεται. Δεν το λέει έτσι ακριβώς, αλλά μην προσπαθώ 6 χρόνια τώρα να καταλάβω γιατί δεν ακούγονται δημοτικά τραγούδια στο ραδιόφωνο, στην ΕΕΡ. Και δεν μπορώ να το καταλάβω. Κοιτάξτε, μετά τον πόλεμο, παρόλο που το κόμμα ήταν παράνομο και το κίνημα χτυπημένο, ο φόβος της αστικής τάξης από αυτό όλο που είχε περάσει το προηγούμενο διάστημα με τον εμφύλιο και τον απόϊχο που είχε αφήσει ο εμφύλιος στην πλειοψηφία της εργατικής τάξης και του λαού, δεν την άφηνε ήσυχη. Υπάρχει μαρτυρία συνθέτη, αυτό δημιουργού, που λέει μας μάζεσε ο Καραμαλής το 56, όταν έκανε την πρώτη κυβέρνηση και μας έβαλε να γράψουμε τραγούδια με, πώς να το πω, υφή από Ηνωμένες Πολιτείες, από Ευρώπη, δηλαδή με τέτοια μουσική. Έτσι γράφηκαν τότε τα λεγόμενα ελαφρά τραγούδια, τα οποία και οι εταιρείες προσπάθησαν να τα επιβάλλουν, άλλο αν δεν μπορούσαν. Και γιατί αυτό, διότι έπρεπε να ξεκόψουμε με κάθε τι που σχετίζεται με την Ανατολή, γιατί η Ελλάδα ανήκει στη Δύση. Το ανήκουμε στη Δύση. Δεν είναι ένα στοιχείο που λέει ότι η Ελλάδα είναι χώρα της Ευρώπης, αλλά ότι πολιτικά ανήκουμε στη Δύση. Αυτό ανακάλυψε και η Δώρα Στράτου με τους ελληνικούς χορούς. Και γι' αυτό την αξιοποιώ και ως, πώς να το πω, πηγή δικιά τους η οποία βγαίνει και λέει αυτό το οποίο θέλω να κάνουμε. Ο Παπαγιάννου μάλιστα λέει ότι κάποια στιγμή οι εταιρείες τους έστελναν ανθρώπους και τους λέγανε έτσι θα γράφετε τραγούδια τώρα. Και έλεγε ο Παπαγιάννου σιγά να μην μου πούνε εμένα πώς θα γράψω. Αυτοί θα μου πούνε εμένα πώς θα γράψω. Αυτοί δεν ξέρουν γιατί δεν θέλουν και ο λαός να έχει γνήσιο πράγμα και να τραγουδάει και να ακούει γνήσιο λαϊκό τραγούδι. Άρα έφτασαν μέχρι το σημείο αυτό, δηλαδή οι ίδιες οι εταιρείες κάποια στιγμή να κάνουν αυτή την προσπάθεια. Τα κατάφερα, δεν τα κατάφερα. Εκείνοι δε που λένε ότι το τραγούδι τότε, εκείνη την περίοδο, το ρεμπέτικο πέθανε, δεν έχουν δίκιο. Σας είπα στην αρχή ότι οι ρεμπέτες συνέχισαν να γράφουν. Υπάρχει μια μεταξέλιξη, η οποία έχει παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν σε αυτό και πρώτα απ' όλα ο τρόπος ζωής της εργατικής τάξης της πόλης. Γιατί? Διότι η ανάπτυξη του καπιταλισμού απαιτεί στα μεγάλα αστικά κέντρα που συνενώνονται μεγάλες μονάδες παραγωγικές και το εμπόριο κτλ. Να μην υπάρχουν ελεύθεροι χώροι για να γίνονται γλέντια. Έχουμε την ανάπτυξη των πολυκατοικιών και την αποξένωση πια της γειτονιάς. Οι εργάτες ζουν συνεχώς με ένταση της εκμετάλλευσης της καταπίεσης μέσα στους χώρους δουλειάς και προσπαθούν, πώς να το πω, με πολύ μικρό μισθό μεροκάματο να τα βγάλουν πέρα. Η αστική τάξη κάνει μια στροφή και δημιουργεί μεγάλα μαγαζιά, τα οποία δουλεύουν με ακριβά ποτά,
με σπάσιμο πιάτων, με λουλούδια και τα ρέστα, και αυτό αλλοιώνει και το περιεχόμενο του λεγόμενου λαϊκού τραγουδιού σε αυτά τα μαγαζιά. Δεν είναι λαϊκό τραγούδι αυτό, όπου διασκεδάζουν οι αστεί και οι μικροαστεί. Οι ταβερνούλες που είχαν κάποτε ορχήστρες στις λαϊκές γειτονιές και παίζανε οι ρεμπέτες, δημιουργοί, δεν μπορούσαν να σηκώσουν να πληρώνουν ορχήστρες. Είχε βγει και το τσιχμπόξ που πήγαινε με ένα φράγκο και έβαζε και άκουγε στο δίσκο. Και έτσι σιγά σιγά το ρεμπέτικο, ενώ γράφεται, δεν ακούγεται. Αυτή είναι η ιστορία. Γράφεται, αλλά δεν ακούγεται. Μέχρι που το 1973 εμφανίσεται η πρώτη ρεμπέτικη κομπανία που τη φτιάχνει ο Γιώργος ένας δημοσιογράφος. Τον Δημήτρη τον Κοντογιάννης, ο Γιώργος ο Κοντογιάννης. Φτιάχνει την πρώτη ρεμπέτικη κομπανία με τον Δημήτρη Ανάκη και τον αδερφό του τον Δημήτρη, όπου αρχίζουν να παίζουν όπως πεζόντουσαν τα τραγούδια στους δίσκους 78 στροφών, μυρίζονται οι εταιρείες κέρδος, γιατί σου λέει έχει απήχηση. Αρχίζουν, γίνονται πολλές κομπανίες, ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης, ο Κολές από την Πάτρα και άλλοι. Και αρχίσουν και πιάνουν τα βινίλια με τις 78 στροφές, μαγεία. Εκεί ακούσε έναν εντελώς διαφορετικό ήχο από αυτό που ακούς τα ίδια τα ρεμπέτικα στη δεκαετία του 60, τα οποία παίζονται με κονσόλες, με ήχους άλλους, δηλαδή βγαίνει άλλος ήχος από αυτόν που άκουγες όταν έπεσαν ξερά. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι ναι, υπήρχε μια δημιουργία η οποία χάνεται τώρα ακριβώς για όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε. Και έτσι συνέχισαν και γράφανε τραγούδια. Θαυμάσια τραγούδια γράφτηκαν και τότε, βγήκαν και πιο καινούργιοι μετά. Στον Βυτικό της τότε βγήκε. Το πρώτο τραγούδι ήταν το 50, 49 και 50. Και συνέχισαν να γράφουν τέτοια τραγούδια πάρα πολύ καλά. Επίδραση είχε οι ειδικές ταινίες, γιατί από αυτό παίρναν ατόφιες μουσικές εταιρείες και δεν πληρώνανε. Επομένως βγάζαν πολλά κέρδη και είχε μια αλλίωση σε αυτό. Αλλά συνέχισαν να γράφουν οι λαϊκοί δημιουργοί τραγούδια και συνεχίζουν μέχρι τις μέρες μας. Και τώρα γράφουν λαϊκά τραγούδια. Υπάρχουν λαϊκοί δημιουργοί. Δηλαδή, ο Κορακάκης έχει γράψει θαυμάσια λαϊκά τραγούδια. Ο Δημήτρης ο Μιστακίδης κάνει μια προσπάθεια τώρα και έχει γράψει πολύ ωραία τραγούδια. Όχι πολλά, αλλά πολύ ωραία τραγούδια. Ο Λεμπέσης, ο Γιάννης επίσης έχει γράψει και άλλοι. Και άλλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν, δεν θέλουν να δικήσω κανέναν, λέω όμως. Τουλάχιστον κάποιος που είναι πολύ περισσότερο γνωστή σε εμένα. Και έτσι το ρεμπέτικο όχι, δεν πέθανε, γιατί το λαϊκό τραγούδι δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ. Είναι το τραγούδι που θα συνεχίσουμε να τραγουδάμε στις χαρές, στις λύπες, ακόμα και στις διαδηλώσεις, γιατί το Γεια σου περήφανη καθάνα τεργατιά, το Τσιτσάνι θα ακούγεται, ή όπως το παλιόσκαρο του Κορακάκη θα συνεχίσει να ακούγεται, εδώ θα συνεχίσουν να ακούγονται και θα συνεχίσουν να τραγουδιούνται και από εμάς. Και σε τελευταία ανάλυση, κοιτάξτε να δείτε, επειδή ο πολιτισμός, η καλλιτεχνική δημιουργία, θα έλεγα καλύτερα, είναι ένα κομμάτι και στη δικιά μας τη δουλειά, γιατί η τέχνη είναι μορφή κοινωνικής συνείδησης, επομένως μπορεί και αυτή να επιδράσει και να ξεσηκώσει κόσμο και λαό, πρέπει να τη χρησιμοποιούμε και να τη χρησιμοποιούμε κατάλληλα. Όχι γιατί θέλουμε απλά να βάλουμε την εργατική τάξη και να τη συνενώσουμε και να παλέψει για να βελτιώσει τη ζωή της στον καπιταλισμό. Αυτό έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να το πετύχει ποτέ. Αλλιώς θα είχαμε καλό καπιταλισμό. Αλλά να εντάξει αυτό τον αγώνα στην πάλη για να ανατρέψει τον καπιταλισμό, για να ανοίξει ο δρόμος όπου θα υπάρχει λαϊκή ευημερία σε όλους. Και το λέω γιατί έχουμε μάχες μπροστά μας. Επομένως, μαζί με όλα τα όπλα, θα αξιοποιήσουμε και το όπλο της τέχνης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Και θα έλεγα και της λαϊκής τέχνης.